gamers, καλό μάνας εδώ και σήμερα παίζουμε στον Project Atlantis. Ναι, ξέρω σήμερα έχει Zero Land, αλλά σήμερα θα συζητήσουμε λίγο για το θέμα των βίντεο, μιας και ξέρω δεν βλέπετε πολλά βίντεο. Θα σας πω σήμερα το λόγο, αν και πιστεύω έχετε καταλάβει γιατί. Και ναι, σήμερα ας πω αρχικά τι θα κάνουμε στο Project Atlantis. Θα χτίσουμε κάτι υπόγειο εδώ πέρα με ένα piston door, τέτοια φάση. Γράφω ήχο, ναι γράφω, okay. Κάτι με piston door και τα λοιπά, χρειάζομαι πιστόνια. Και θα μιλήσουμε παράλληλα για το θέμα του βίντεο. Λοιπόν, ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα αρχικά. Το θέμα είναι ότι έχω πολλά διαβάσματα φροντιστήρια και τα λοιπά, από τρεις λυκείου όσο δεν ξέρουν. Και σύντομα θα αλλάξει το πρόγραμμα. Βασικά σήμερα θα σας ανακοινώσω περίπου πώς θα γίνει το πρόγραμμα. Οπότε θα αρχίσουμε από αυτό. Θα υπάρχουν τουλάχιστον 3 βίντεο την εβδομάδα. Κατά πάσα πιθανότητα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Και φυσικά Τετάρτη θα έχουμε το live stream. Αλλά τη Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή βασικά σκέφτομαι δύο πράγματα. Πρώτον, ας ανακοινώσω το πρώτο που είναι το σίγουρο. Τη Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, όπως είπα, δεν θα υπάρχουν. Δεν θα είναι σίγουρο πότε υπάρχουν. Πότε θα είναι, ας πούμε, Zero Land. Πότε θα είναι Project Atlantis ή πότε θα είναι κάτι άλλο. Αυτές τις μέρες θα βλέπετε σίγουρα Project Atlantis, Zero Land και κάτι άλλο. Μιας και τελείωσε το Uncharted Territory. Αλλά δεν ξέρω ποιες μέρες θα βλέπετε τι. Θα το δείτε στην πορεία της εβδομάδας. Λογικά Δευτέρα Zero Land, Παρασκευή Project Atlantis, Τετάρτη κάτι άλλο. Και σίγουρα κάποια random βίντεο μες την εβδομάδα, δηλαδή Τρίτη, Πέμπτη ή κάτι τέτοιο, ή Σαββατοκύριακο. Τώρα το άλλο θέμα που δεν έχω καταλήξει ακόμα και δεν ξέρω αν θα γίνει είναι αν θα πρέπει να αλλάξω το live stream της Τετάρτης, κάθε Τετάρτη που έχουμε live stream στις 10 η ώρα το βράδυ, να το κάνω Πέμπτη απόγευμα. Δηλαδή να το κάνω Πέμπτη, ξέρω εγώ, 8 ή 9 η ώρα, παρά να το κάνω Τετάρτη 10 η ώρα, που είναι κάπως αργά, μιας και την επόμενη μέρα έχει τη σχολείο και εγώ έχω σχολείο. Οπότε μας θα ήταν καλύτερα να το κάνω Πέμπτη, ας πούμε 8 η ώρα. Δεν ξέρω, θα έχει ένα στρόπολ κάτι στην περιγραφή. Τετάρτη 10 η ώρα ή Πέμπτη 8 η ώρα τα live stream. Θα πάτε κάτω στην περιγραφή όπως είπα. Και ναι, αυτές είναι αλλαγές περίπου. Sorry, αυτό απλά δεν προλαβαίνω πραγματικά. Δηλαδή τώρα γράφω το βίντεο που βλέπετε εσείς σήμερα, δηλαδή την Παρασκευή το γράφω. Τώρα είναι μία η ώρα περίπου, οπότε πρέπει να έχω ετοιμάσει το βίντεο μέχρι τις 4. Οπότε ναι, καταλαβαίνετε ότι πιέζομαι λίγο χρονικά. Πολύ βασικά. Και γι' αυτό δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ τόσο πολύ, αλλά κάνω ό,τι μπορώ, πραγματικά. Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε το Project Atlantis, τέλος πάντων, που γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Και ας κάνουμε μία ψηλοσκάλα που θα κατεβαίνει προς τα κάτω για το piston door. Το piston door θα είναι κάπου εδώ. Θα είναι τρία ύψος, θα έχει τρία ύψος. Θα το κάνουμε εδώ πέρα και θα σας δείξω σήμερα πως γίνεται το piston door, okay. Λοιπόν, ας πούμε ότι είμαστε εδώ πέρα. Επίσης το βίντεο είναι 60 fps. Δεν ξέρω αν θα το... Νομίζω το YouTube υποστηρίζει πια 60 fps. Οπότε καλή φάση. Λοιπόν, ας είμαστε εδώ, ξέρω εγώ. Θα βάλουμε... Θέλουμε να κάνουμε ένα τρίπορτο, τρία blocks, δηλαδή να κλείνει κάπως έτσι. Έτσι. Και να ανοίγει και να κλείνει. Οπότε για να το κάνουμε αυτό, θα βάλουμε π.χ. μας εδώ πέρα, πάμε αριστερά και δεξιά, σκάψουμε δύο προς τα δύο blocks πλάτος και τρία blocks ύψος. Θα βάλουμε τα pistons εκεί πέρα. Έλα. Ωραία. Ωραία, καλά δεν είμαστε. Λοιπόν, να σκάβουμε λίγο πιο μπροστά και πάμε πίσω από τα pistons. Εδώ. Ωραία, εδώ πέρα. Θα σκάψουμε το κάτω και το πάνω block. Εδώ πέρα όπως βλέπετε. Και επειδή άμα ας πούμε βάλω, ας πάρω ένα μοχλό, θα σας δείξω. Π.χ. άμα βάλω εδώ ένα μοχλό, ανάβουν και μόνο τα δύο κάτω. Εδώ ένα μοχλό, τα δύο κάτω. Εδώ ένα μοχλό, τα δύο πάνω. Εδώ ένα μοχλό, το ένα. Οπότε είναι δύσκολο να ανάψουν, whatever, να ανοίξουν και τα τρία μαζί.
Δύσκολο δεν είναι, απλά χρειάζεται ένα κόλπο. Βάζουμε εδώ πέρα πάνω ένα redstone και από κάτω ένα redstone torch. Okay. Οπότε το redstone torch κάνει power το block που κάνει power το redstone και ανάβουν και τα τρία. Οπότε redstone, redstone. Ωραία, οπότε πείτε άμα έχουμε εδώ πέρα ένα τέτοιο piston door. Κάπως έτσι. Και τώρα ας πούμε σπάσουμε αυτό. Και σπάσουμε και αυτό. Όπως βλέπετε κλείνει και ανοίγει, μια χαρά. Λοιπόν, ας και να βάλουμε το redstone. Τώρα πρέπει να το κάνουμε να ανοίγει και να κλείνει όμως. Αυτό πώς θα το κάνουμε? Θα κάνουμε, θα να φτιάξω λίγο, να έχω περισσότερο χώρο να κινούμε. Θα σκάψουμε εδώ δύο blocks κάτω. Εδώ έτσι μια λωρίδα και άλλη μια. Ωραία. Πάμε κάτω αυτό το redstone. Έχω redstone. Ωραία εδώ. Ένα μπλοκ κάτω και θα βάλουμε ξανά ένα redstone. Τα redstone λειτουργούν σαν inverters ή... ναι, inverters λέγονται. Δηλαδή το ένα, π.χ. άμα βάλω άλλο από κάτω, θα ανάψει. Οπότε το ένα ακυρώνει το άλλο με λίγα λόγια. Οπότε κάπως έτσι σαν ο μηχανισμός για να ανοιγοκλίνει. Οπότε όταν βάλουμε εδώ πέρα τα redstone torch, τώρα είναι κλειστά. Άμα σπάσω τα redstone torch, είναι ανοιχτά. Μετά θα σκάψουμε εδώ ένα block προς τα έτσι, ώστε να κάνει power το redstone. Γιατί άμα το κάνει εδώ, βλέπετε γίνεται κόκκινο, ενώ εδώ πρέπει να λειτουργήσει. Τέλος πάντων, κάντε αυτό που σας λέω. Εντάξει, μην ρωτάτε πολλά. Θα βάλουμε ένα redstone εδώ πέρα. Τώρα αυτό το ξανααναψε. Αλλά με το σχηματισμό που είναι εδώ πέρα, αυτό το τριγωνάκι, εδώ, όπως εκεί, εδώ, άμα βάλεις redstone από πάνω, έτσι, ας το κάνουμε και προς την άλλη, γιατί και από εκεί θέλουμε. Πες το pressure plate θα είναι εδώ. Ωραία. Οπότε τώρα ας πάρουμε ένα pressure plate. Εδώ. Ας βάλουμε εδώ πέρα μερικά blocks. Pressure plate. Ποιο να βάλουμε εδώ το pressure plate. Yay. Ανοίγει. Αρκετά απλό. Έλα. Και το βάζω ένα πιο πίσω. Γιατί άμα το βάλω εδώ, λειτουργεί ok. Απλά περιμένεις. Ενώ άμα το βάλεις εδώ, κατεβαίνεις. Μέχρι να πας θα έχει ανοίξει. Οπότε κάπως έτσι λειτουργεί. Και εδώ ανοίγει. Φυσικά. Όλα όμορφα και ωραία. Οπότε κάπως έτσι λειτουργεί αυτό. Ας βάλουμε πίσω τα stone. Ωραία. Κλείνει. Ανοίγει. Εύκολο αρκετά. Πιστεύω. Λοιπόν, τώρα θέλω να δοκιμάσω κάτι. Μιας και είμαστε στην 1.8 version, ας βάλουμε εδώ πέρα ένα block. Ας βάλουμε εδώ πέρα ένα item frame. Ας βάλουμε εδώ ένα redstone torch, okay. Εδώ ας βάλουμε ένα comparator. Λίγο redstone. Και ένα redstone lamp. Ωραία. Τώρα με το καινούργιο update, άμα βάλεις ένα comparator δίπλα από το, πίσω από ένα item frame ας πούμε, κάθε κίνηση που κάνεις, άμα κοιτάξετε αυτό το redstone, ανάβει ένα block of redstone παραπάνω ας πούμε. Και πάει μέχρι 7 νομίζω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Έχω μια ιδέα. Μέχρι 10 δεν θυμάμαι. Θα σπάσουμε αυτό, θα το ξαναβάλουμε. Είναι, κάτσε, το πάμε την αρχή. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Πάει κι άλλα. Πόσα πάει? 8, 9, 10, 9, α όχι, 8. Οκ, okay. Είναι 8, δεν είναι 7. Τέλος πάντων, οπότε όσο το γυρνάς, οπότε με αυτό μπορείς να φτιάχνεις μηχανισμούς και μετά τα κλείνει ξανά. Ναι, οπότε αυτό πρέπει να το βάλω κάπως στην πόρτα. Το βάλουμε σαν κλειδί. Αλλά δεν ξέρω πως μπορεί να λειτουργήσουν με τα pistons αυτό. Δηλαδή, έτσι όπως είναι αυτό, μπορεί να το κάνουμε έτσι. Ποιο άμα είναι εδώ πέρα, θα πάμε πλάγια το redstone. Εδώ.
Είναι πολύ βασικά. Θέλουμε repeaters. Α, δεν ξέρω, πρέπει να το σκεφτώ. Και δεν έχω όρεξη να σκεφτώ. Δεν έχω όρεξη να σκεφτώ. Ωραίο. Καλό ψαγμένο. Λοιπόν, ας τα κλείσουμε και αυτό. Ωραία. Ωραία, τώρα το θέμα είναι τι θα βάλουμε εκεί πέρα. Θα μπορούσαμε να το φτιάξουμε σαν εργαστήριο πειραμάτων, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι θα γούσταρα αρκετά να έκλεινα αυτό κάπως, να μην φαινόταν. Δηλαδή να γινόταν κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Και να πάταγε σε ένα κουμπί και να άναβε. Αυτό δεν γίνεται βέβαια. Οπότε ας βάλουμε iron doors. Πού να βάλουμε τέτοια? Φυσικά μπορεί να τα βάλουμε εδώ. Εδώ. Δεν μπαίνει εδώ. Θα βάλουμε ακόμα πιο κάτω. Εδώ. Και εδώ. Να μένουν mobs και τέτοια περισσότερο. Θα βάλουμε κάτω. Εδώ μπαίνει. Άμα τα βάλουμε... Προσπαθώ να δω που είναι το καλύτερο μέρος να τα βάλεις. Εδώ. Ναι, εκεί είναι καλή φάση. Και μπορεί να λειτουργήσει. Ωραία, εδώ έχει νερό νομίζω. Έτσι, ναι. Πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, θέλουμε ένα repeater. Θα βάλουμε ένα κρυφό μοχλό να τα ανάβει. Λοιπόν, θα βάλουμε εδώ. Εδώ, repeater. Και εδώ. Λοιπόν, και χρειαζόμαστε και πιο ψηλά. Εδώ, βασικά δεν είναι πιο ψηλά. Εκεί είναι. Στο ίδιο μπλοκ είναι. Ωραία. Α, εντάξει, κομπλέ. Είναι δίπλα-δίπλα. Βολεύει αυτό. Του, του. Redstone. Του. Του. Εδώ, ναι. Λειτουργεί αυτό. Έτσι. Liver. Α, έχω μοχλό. Δεν πειράζει. Έχουμε. Λειτουργεί. Αυτό ανάβει. Τα ανάβει, δεν λειτουργεί. Αυτό ανάβει. Αυτό δεν ανάβει. Για μήπως το ρίξω το όρτσο. Α, ωραία, λειτουργεί, οκ. Okay. No problemino. Οκ. Okay. Και είναι καλά, δεν μπαίνει κανένα mob. Τώρα το θέμα είναι πως πρέπει να το βάλουμε. Πού θα το βάλουμε το μοχλό? Δεν μας νοιάζει τόσο, δεν είναι κρυφός. Βάλουμε εδώ. Απλά για να μην μπαίνουν τα mobs. Και πατάνε τα pressure plates, ξέρετε. Λοιπόν, πού είναι? Εδώ είναι το μπλοκ που τον έβαλα. Εδώ, εκεί. Του, 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 του. Ναι, τώρα πρέπει να ενώσουμε και αυτό. Oh fuck. Του, του, του. Του. Ωραία, αυτό το μπλοκάρει. Ναι, το μπλοκάρει. Το μπλοκάρει. Δηλαδή, άμα βάλω εδώ. Ναι. Δεν πρέπει να μπλοκάρει το ρεύμα εδώ πέρα. Εντάξει, μπαίνει έτσι κι αλλιώς εκεί. Το θέμα είναι ότι θέλει repeater. Repeater. Θέλει για εδώ νομίζω. Ναι, θέλει repeater. Οπότε άμα βάλουμε εδώ το μοχλό. Αργεί λίγο, οπότε θέλουμε και από εδώ repeater. Για τώρα. Μπομπα. 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 Να, εδώ δεν μπαίνουν μόμπους. Ενώ έτσι μπαίνουν. Και μπαίνεις κι εσύ. Ωραία, ας φτιάξω τώρα τα σκαλιά. Stairs. Κόμπλιστον, ναι, εντάξει. Φαίνεται ωραία το κόμπλιστον έτσι. Του, 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 του. Λοιπόν, κόμπλιστον. Κομπλέστον. Είναι τα κομπλέ stone. Έλα εδώ. Το πάτωμα όλο θα γίνει κομπλέ stone. Ωραία.
Εδώ άμα βάλω μπλοκ θα το κόβει. Κάνεις πλάκα τώρα. Μπορώ να βάλω slab, yo. Ναι, έτσι μπορώ να το κάνω με slabs. Δεν βολεύει όμως. Να, κόβεται. Τελεί. Πώς πρέπει να το φτιάξω τώρα. Πρέπει να το κάνω να μην κόβεται. Slab, τι slab μπορούμε να βάλουμε. Quart. Quart. Why not. Είναι θέλει και εδώ κομπλ. Κομπλεστόν. Εκεί. Ωραία, μπορεί να γίνει σαν design. Α, δεν το μπλοκάρει. Καλό. Όχι, δεν έχω βάλει να παραπάνω. Όχι. Τι έχω βάλει, ρε φίλε. Τι έχω κάνει. Τίποτα, όλα καλά είναι. Διότι η γωνία μου σφαίνεται όμως. Όχι, θα βάλω κάτι άλλο, δεν γίνεται. Δεν είναι ωραίο έτσι. Δεν είναι ωραίο, πως θα το κάνουμε ρε φίλε. Βασικά το θέμα μου είναι ότι άμα βάλω κανονικό μπλοκ θα το κόψω εδώ πέρα. Οπότε μπορούμε αυτό να το πάμε ένα μπλοκ πιο πέρα. Εδώ. Και μετά εδώ. Μετά. Άμα το βάλουμε. Ωραία. Το φτιάξα. Βέβαια μπορεί να με καταλαβαίνετε καν τι κάνω, αλλά οκ. Δεν πειράζει. Αυτό δεν πρέπει να ενωθεί με αυτό. Τώρα όμως. Το θέμα. Έτσι. Να το. Λοιπόν, οπότε θα βάλω. Θα βάλω quartz ή stone bricks. Ή quartz. Μια σκηνή, ναι. Να έτσι θα είναι. Εδώ quartz. Και εδώ θα βάλουμε. Τα quartz με τι πάνε. Πρώτη φορά το δοκιμάζω αυτό. That's what she said, αλλά. Πρώτη φορά. Ναι. Δεν φαίνεται πολύ άσχημο. Όχι, εκεί δεν μπαίνει αυτό. Μπαίνει αυτό. Πού μπαίνει αυτό τώρα. Το ένα μπαίνει πάνω. Το άλλο μένει κάτω, το άλλο πάνω. Πού παίρνουν αυτά ρε φίλε. Αυτό που είχε μπει. Πώς ενεργοποιούνται αυτά. Κάτσε, έχω ανοιχτό το μοχλό. Δεν ήταν έτσι. Ήταν έτσι και έτσι. Όχι, ήταν έτσι. Πώς το είχα! Δεν ήταν έτσι, στάνταρ. Ήτανε. Έτσι. Και. Έτσι. Που το μόλις άνοιγε. Όχι. Έτσι ήταν. Καλό. Ωραία. Φτιάξουμε και αυτό. Και είμαστε κοντά στα 20 λεπτά record. Οκ. Στο επόμενο επεισόδιο θα το φτιάχνω αυτό. Και σε όλα τα επεισόδια θα το φτιάχνω αυτό. Τσουφάντα μου έχει φτιάξει τόσα πράγματα.
Δεν έχει φτιάξει τίποτα. Έτσι. Έλα κι εσύ. Ρε φίλε, τι έκανα? Ωραία. Α, έχουμε και από εδώ θέμα τώρα. Δεν μπορώ να βάλω quartz. Πώς το φτιάξω αυτό? Φτιάξαμε και το προηγούμενο πάνες. Πώς το φτιάξαμε? Slab. Slab. Όχι εδώ. Πού βάζαμε το slab? Δεν πάει εδώ. Από εδώ, πλάγια. Πάλι καλά που το έκοψε. Πάλι καλά. Λοιπόν, από εκεί θα γίνει, αλλά πρέπει να πάω να να μπλοκάρω το νερό. Τώρα. Έλα, ωραίος. Εδώ τώρα. Εγώ θέλω να κάνω αυτό. Κι άλλο ένα. Ωραία, ψαγμένο. Εντάξει. Ωραία, έγινε. Έγινε. Όλε. Και εδώ τι μπαίνει? Εδώ. Και εδώ μπαίνει στον μπρικ. Και εδώ θα μπει. Πού, πού, πού. Ου. Καλό βγήκε. Καλά, και εδώ μπορούμε να βάλουμε τέτοια. Καλό βγήκε. Βέβαια. Και εδώ πρέπει να μπει κόμπλισον. Ή όχι. Είναι. Τέλος πάντων, αυτά για το σημερινό επεισόδιο. Πιστεύω να μάθετε και κάτι. Πώς να φτιάχνουμε ένα εύκολο piston door ή κάτι τέτοιο. Ήταν και για την ενημέρωση περισσότερο το βιντεάκι. Οπότε απλά ψηφίστε κάτω στην περιγραφή πότε θέλω να γίνει live stream. Πέμπτη, 8 η ώρα ή Τετάρτη, 10 η ώρα. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.